δε τη πουλάω τη δική μου τη καρδιά. Εγώ για λίγη αγάπη δίνω τη ψυχή μου. Κάνε πιο πέρα για να δω τον ήλιο. Με αυτή τη συμφωνία που έχουμε φτάσει ή και χωρίς συμφωνία ή να παραμείνουμε. Θυμήθηκα για δίδα τους τρένους, θα βάζω με θεούς και εσύ στο περιθώριο μαζί. Ένα φίλκο με κλειδωμένες τις συγνώτες. Στη συγνώτα των 1200 κιλοχέρτς. Έχει βγει από το κουτί του εύκολα. Λοιπόν, υπέροχη κατασκευή. Πιστεύω να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Με προβληματίζουν λίγο οι λιχνίες, σαν σε τι κατάσταση είναι, και είναι πολύ δύσκολες αυτές. 7 σε 6 λέει εδώ, 6 με 6, 5, 6, αυτή εδώ τρέχα γύρευε 7, ούτε φαίνεται καθόλου. Έχω απελευθερώσει το κλείδωμα που είχε εδώ πέρα. Και προσέξτε λοιπόν ποιος είναι ο προβληματισμός μου πριν ακόμα αρχίσουμε. Όπως και ένα άλλο φίλκο που είχα παρατηρήσει ότι η βελόνα δεν έκανε όλη την κίνηση, δηλαδή από άκρο σε άκρο. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ τώρα. Όλος ο πυκνωτής απάνω πάει εκεί και όλος μέσα έρχεται εδώ. Εκτελεί μια διαδρομή περίπου 7,5-7,8 εκατοστά. Εδώ. Οχτώ εκατοστά. Πες και κάτι παραπάνω. Από εδώ μέχρι εδώ. 8 εκατοστά. 8. Αυτό που θα έχουμε εδώ θα είναι αυτό. Τι μαλακία έχει αυτή τώρα. Θα πρέπει να αλλάχτεί ο δίσκος. Αλλά ...2,6 επί 3 και 14, ναι, 8. Αλλά για να πιάσουμε τα 16 εκατοστά που είναι αυτό, πρέπει να γίνει 5 εκατοστά ο δίσκος. Χαιρετίσματα. Ούτε 4 χωράει. 3,5. 3,5 επί το 3 και 14, 4, 9, 10 εκατοστά. Πες. Χοντρά. Για να πάρουμε αυτή την κίνηση. Τι μαλάκια είναι αυτή εδώ τώρα. Τι μπορώ να κάνω. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Καλημέρα κύριε. Το παράδοξο της Φίλκο λύθηκε. Λοιπόν, στην αρχή που έβγαλα λάθος συμπεράσματα, ήταν κολλημένα
αυτά εδώ τα πράγματα και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Ο μηχανισμός είναι αυτός και εκτελεί όλη την κίνηση. Σας ευχαριστώ για τις οδηγίες και για ό,τι είπαμε και τα δύο άτομα που βρήκαν τη λύση, ο Κωνσταντίνος και ο Γιάννης. Ο δέκτης σχεδόν έχει τελειώσει. Δεν χρειάστηκε να γίνουν πολλά πράγματα. Κύριος υπέτειος της μη λειτουργίας του ήταν αυτό εδώ το σκηνάκι, το οποίο έδινε κίνηση από το κουμπί στο μεταβλητό, και έχει το δεύτερο σκηνάκι από το μεταβλητό στη βελόνα. Ήταν πιο χοντρό και είχε καβαλήσει το άλλο σκηνί και είχε φρακάρει. Όπως το βρήκα φρακαρισμένο και υπόθεσα ότι ήταν κλειδωμένες οι συχνότητες. Και οδήγησαν σε αυτήν την έβρεση της διπλής κίνησης. Γιατί μπορεί και να μην είχε γίνει αντιληπτό. Η συσκευή αυτή έχει λειτουργήσει λίγες ώρες. Οι λιχνίες είναι της μάνας του. Όλες οι ίδιες Philco, made in England. Το μόνο που έχει αλλαχτεί προληπτικά είναι οι εσωτερικοί πυκνωτές πάνω σε αυτό, ναι, καθώς και ένας από κάτω επιπλέον. Οι πυκνωτές χάρτου ήταν καλά, καλοί όλοι και έχουν κρατηθεί. Όλα πολύ καλά. Ας δούμε λίγο τι μπόρεσα και πήρα από αυτό το δέχτη με ό,τι έχει αυτά εδώ. Είμαι στους 1200, δεν μπορεί να ξέρω ακριβώς που είμαι, θα φτιαχτεί μετά. Το σήμα που δίνω είναι 20 μικροβόλτ. Έχουμε ένα ακουστικό αποτέλεσμα 1 βατ με μέγιστη ακουστική έξοδο 2 βατ. Αυτό γίνεται γιατί η τάση λειτουργίας του είναι χαμηλά, 200 βόλτ. Μπορώ να το ανεβάσω λίγο, αλλά δεν χρειάζεται. Πάμε στη δεύτερη μπάντα. Η δεύτερη μπάντα πρέπει να είναι περίπου 1200-6300. Ορίστε, λίγο πιο χαμηλά. Εδώ είμαστε με 30 μικροβόλτ, ακριβώς η συχνότητα από ό,τι φαίνεται. Και η μπάντα 3 16 περίπου. Εδώ είναι 16-400. Με το ίδιο σήμα. Παρατήρησα ότι έχει πολύ καλή απόρριψη εδώ. Πάρα πολύ καλή. Πράγμα σπάνιο. 20 dB απόρριψη ειδόλου. Λοιπόν, και επίσης να πω ότι πηγαίνει μέχρι τους 22 μεγάκυκλους, πράγμα λίγο σπάνιο. Και επίσης να πω ότι οι συχνότητες πάνω από τους 20 μεγάκυκλους χαρακτηριζόντουσαν VHF και υπήρχαν στρατιωτικοί ασύρματοι που ξεκινάγαν από τους 20 μεγάκυκλους. Αυτά έχω να πω, ικανοποιημένος από τα τεχνικά του. Τώρα ο Βακελίτης είναι θαμπωμένος όλος. Θα δούμε πώς θα τον επεξεργαστώ να γυαλίσει. Έτσι κλείνει και αυτός.
πολλές φορές συναντάμε αυτό το φαινόμενο. Μία λύση που ακολουθώ εγώ είναι αυτή εδώ. Τη γνωρίζετε αυτή την ταινία. Ένα δίπλωμα εδώ. Μπαίνει εδώ και κάθεται μια χαρά. Από πίσω. Αυτό μπαίνει από πίσω και αυτό από μπροστά.罚款，鹅肝在法语。来温汤的外地人